Όπως είπατε εσείς, είχαμε πολλές αλλαγές. Βέβαια και αυτοί οι παίκτες που παίξανε άνετα μπορούν να είναι και βασικοί. Καλό είναι για μένα να έχω αρκετούς παίκτες όποιοι μπορούν κάποια στιγμή να μπουν και να μην φαίνεται ότι λείπει κάποιος από την ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το πλάνο ήταν πάντα και σε αυτό το παιχνίδι να νικήσουμε. Αλλά βέβαια είχαμε και στο μυαλό μας ότι την διαφορά που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει όσο αφορά το μέλλον στο play-off μην γίνει μεγαλύτερη. Εμείς είμαι το 1 βαθμό, είμαι τους 3 βαθμούς. Έχουμε πετύχει αυτό που θέλαμε και μπορώ να πω ότι είχαμε και αρκετές ευκαιρίες. Βέβαια είχε και η ομάδα της Πλατανιάς 2-3 καλές ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι ήταν μοιρασμένο παιχνίδι και αν κάποιος ήταν λίγο μπροστά, πιστεύω ότι ήταν η ομάδα μας. Υπάρχει ένα ρητό στο ποδόσφαιρο, αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τότε να μην χάσεις καλύτερα. Αυτό ίσχυσε σε μεγάλο βαθμό από την ομάδα σας? Βέβαια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα. Όπως είπα στην αρχή, εμείς κάθε παιχνίδι θα μπαίνουμε μέσα να προσπαθήσουμε να κερδίζουμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά όταν δεν κερδίζει το παιχνίδι, σημαντικό είναι να μην χάσει το παιχνίδι. Και όπως στα προηγούμενα αρκετά παιχνίδια και σημερινό παιχνίδι, αυτό που μπορώ να κρατήσω είναι που είχαμε σωστό πλάνο, σωστή πειθαρχία στο αγωνιστικό χώρο, ήμασταν οργανωμένοι και η ομάδα μας, ο αντίπαλος μας έχει δημιουργήσει ελάχιστες ευκαιρίες. Ξεκινήσατε πολύ καλά. Η εικόνα του ΠΑΟΚ με Πανιώνιο, Ελβαδιακό και σήμερα σας ικανοποιεί στο σύνολο? Η εικόνα του ΠΑΟΚ, γενικά. Κοιτάξτε, όσο πλησιάζει το τέλος και προετοιμάζει την ομάδα για τα επόμενα παιχνίδια όποια έχουμε μπροστά μας, βέβαια ότι προσέχεις και τους βαθμούς. Εμείς και στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο που χάσαμε, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμασταν καλοί. Είχαμε κάποιες σίγουρα φάσεις που μπορούσε παιχνίδι και θα ήταν αλλιώς. Στα τελευταία 2 παιχνίδια, το προηγούμενο παιχνίδι κερδίζαμε. Σήμερα πιστεύω ότι είχαμε μια θετική εικόνα. Εννοείται ότι η ομάδα μπορεί να παίζει καλύτερα και περιμένουμε όλοι στο μέλλον, στα επόμενα παιχνίδια, να βγάλουμε και καλύτερα παιχνίδια, βέβαια. Αυτό το φανεί. Από τα 5 μάτς που στον πάγκο, στα 4, ο δεν έχει δεχτεί γκολ. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια ισορροπία με τον αγωνιστικό χώρο, γραμμές είναι λίγο πιο κόμματα που λέμε στους υπαλλήλους. Και από την άλλη, όταν το έγινε αυτό, το Πανιώνιο έγινε από ατομικά λάθη και νομίζω και σήμερα η ομάδα των κινδύνων συγκεντρώνει σε ατομικά λάθη. Είναι ουσιαστικά αυτό ένα μεγάλο στοίχημα, η συγκέντρωση της ομάδας. Και κατά δεύτερο, πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ να βλέπει το Ροδρίγες να μπει στην πράξη του ρυθμού του, τον Γλύκο να έρχεται μετά από 4 μήνες και να κάνει αυτή την εμφάνιση, η ατομική δηλαδή παρουσία του ρυθμού. Γνωρίζετε όλοι ότι είχαμε αρκετούς παίκτες όποιοι ήταν τραυματίες, όπως ήταν και ο Ροδρίγες και ο Γλύκος. Υπήρχαν αρκετά παιδιά, όπως και ο Χατζησαΐας. Αρκετά παιδιά οποία δεν είχαν παίξει πολλά παιχνίδια. Μαλεζάς, Τσίμιροτ που γυρνάει από τον τραυματισμό, ΜΑΚ που γυρνάει μετά από 1 μήνα. Προηγούμενο παιχνίδι γύρισε. Σίγουρα αυτά τα πράγματα μας καθυστερούν να προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια δημιουργία στο αγωνιστικό χώρο, να ήμασταν πιο δημιουργικοί. Γιατί όταν οι παίκτες μπαίνουν μέσα και παίζουν μετά από πολύ καιρό, σίγουρα ότι χρειάζονται και αυτοί 1, 2, 3 παιχνίδια, εξαρτάται από το καθέναν, να ξαναμπούν και να βρουν το ρυθμό. Όλο αυτό που σας λέω τώρα, είχαμε στο κεφάλι, προσπαθούσαμε να με κάθε τρόπο καλύψουμε κάποια κενά που είχαμε μέσα στην ομάδα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους όλους όποιοι παίξανε και μου έχουν δείξει ότι μπορούν άνετα να είναι μέσα και στις βασικές μου επιλογές. Κάτι πρακτικό, είπατε νωρίτερα, κάνει κάποιους υπολογισμούς ότι η ισοπαλία εκείνη και μάλλον σήμερα το ίδιο πράγμα για τον ΠΑΟΚ. Με βάση ποιο σενάριο κάνετε? Γιατί η ΑΕΚ δεν ξέρουμε πόσους βαθμούς έχει, δεν ξέρουμε αν ο Πανιώνιος θα πάρει άδεια ή όχι. Τι σκεφτήκατε? Κοιτάξτε. Το λέω γιατί αν παίξει ο Πας Γιάννας στα play-off, ο ΠΑΟΚ με νίκη σήμερα θα έχει παραπάνω πόντους. Όχι. Θα ήταν ίσως 8. Γιατί? Το Πας Γιάννα. 42, έχει 45. Πήγαινε... Ένα βαθμό. Κοιτάξτε, τουλάχιστον όσο μου έχουν... Ναι. Σας λέω, τουλάχιστον όσο μου έχουν πει και όσο μου έχουμε να εξηγήσει μέσα, βαθμολογία με αυτά τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δεν ξέρουμε από ποιους θα πάρουν βαθμούς, ποιοι θα μείνουν, είναι μπέρδεμα. Βλέπετε κι εσείς ότι είναι μπέρδεμα. Δηλαδή τώρα με ρωτάτε κάτι που κανένας αυτή τη στιγμή δεν ξέρει, αν κάποιες ομάδες θα μείνουν χωρίς 3 βαθμούς, αν κάποιες ομάδες θα έχουν βαθμούς. Δηλαδή και ποιος θα μπει σαν πέμπτος. Είναι λίγο περίεργα πράγματα είναι, αλλά οκ, έχουμε συνηθίσει μετά. Σαν παίκτης, πήρατε μέρος στο play-off, όλοι λέω ότι είναι μια μυστήρια διαδικασία, ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα για εξαγώνες. Σε αντίθεση με τους προπονητές που ανέχονται τη ΣΑΕ δεν έχουν εικόνα από το play-off. Θεωρώ ότι μπορεί η εικόνα που έχετε σαν παίκτης να δώσει ένα προβάδισμα στο ΠΑΟΚ στους εξαγώνες. Ή κάθε play-off είναι ξεχωριστά ανάλογα το πρόγραμμα, την κατάσταση των ομάδων. Ή υπάρχει μια βάση στα play-off. Κοιτάξτε, όλοι οι προπονητές, όποιοι είναι και στις υπόλοιπες 3 ομάδες, είναι έμπειροι προπονητές και χάλοι προπονητές και σίγουρα ότι έχουν άνθρωπους δίπλα τους, όποιοι τους έχουν εξηγήσει τι είναι το play-off. Σίγουρα θα έχουμε όποια ομάδα σαν πέμπτη να μπει, είτε είναι η Πας Γιάννηνα, είτε είναι ο Πανιώνιος. Είναι οι καλές ομάδες, όπως και η Πλατανιάς, όποιο μπορούσε και αυτή να μπει. Έχουν καλό υλικό και σίγουρα ότι θα έχουμε 6 πολύ δυνατά παιχνίδια. Εννοείται ότι εξαρτάται, βέβαια, σίγουρα εξαρτάται και από το ξεκίνημα και από την κλήρωση πώς θα πάνε τα παιχνίδια, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι σιγά σιγά γυρνάνε οι παίχτες. Έχουμε αρκετό χρόνο τώρα, τουλάχιστον 2 εβδομάδες, να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να μαζευτούμε όλους τους παίχτες όποιοι ήταν τραυματίες και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό. Επειδή ο προηγούμενος προπονητής είχε εκφράσει ένα προβληματισμό ότι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 2 παιχνίδια μέσα στην ίδια εβδομάδα. Δεν μπορεί να τα προετοιμάσει όπως πρέπει και να παρουσιαστεί το ίδιο καλή. Δηλαδή τα play-off είναι Τετάρτη Κυριακή, το ξέρουμε όλοι μας. Η άποψη δική σας από αυτό που έχετε δει και γνωρίζοντας τώρα ότι επιστρέφουν κάποιοι παίκτες, μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντέξει αυτό το Τετάρτη Κυριακή? Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι μπορεί, γιατί έχει, όπως είπα στην αρχή, αρκετούς και πολλούς παίκτες καλούς, όποιοι μπορούν κάθε στιγμή να μπουν μέσα και να καλύψουν αυτούς που δεν παίζουν. Αυτό έχουν δείξει και είμαι αξιόδοξος.